ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Μακρακόμης, σας καλωσορίζω όλους σε εγγένεια του πρώτου φεστιβάλ Δρόμοι των Γεύσεων στην πόλη της Περχιάδος. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μακρακόμης και η ομάδα παραγωγών τοπικών προϊόντων δυτικής ποιότητας, αλλά και όσων εκδηλώσεων θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες στις πόλεις της Μακρακόμης και του Αγίου Γεωργίου, σκοπό έχουν την ανάδειξη και την πρόθεση των τοπικών μας προϊόντων. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε, κύριε Ερώνημα, έχετε δηλώσει πολλάκες την αγάπη σας για τη γη και την καλλιέργειά της. Σας καλωσορίζω, καλώς ήρθατε. Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε, κύριε Ερώνημα, σας καλώ να τελέσετε τα εγγένεια του πρώτου φεστιβάλ Δρόμοι των Γεύσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Δήμαρχο, τους συνεργάτες και όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτήν την δημιουργική, απλή μεν, αλλά ουσιαστική εκδήλωση και ελπιδοφόρα. Όλα αυτά τα όνειρα που χτίζουμε όλοι, βλέποντας πολύ μακριά, είτε προς την Ανατολή είτε προς τη Δύση, και περιμένοντας βοήθεια κλπ. Καλά είναι και τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε, αλλά οι βάσεις είναι αυτή η γη που την πατούμε. Αυτό είναι το κέντρο μας και αυτό πρέπει να προσπαθούμε να το συνεχίσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Εγώ μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή, η οικογένειά μου κυρίως με την αγροτική ασχολείται και ο πατέρας μας έλεγε από τα παιδικά χρόνια αλλά και στα φοιτητικά και τα μετέπειτα, έχετε δυνατότητα όσο είστε μέσα στο σπίτι μας 15 ημέρες το καλοκαίρι να πάρετε άδεια από τον πατέρα και τη μάνα και να πάτε εξοχή, διακοπές. Και πού θα πηγαίναμε τότε, σε συγγενείς που ήταν σε άλλα μέρη. Και ο άλλος χρόνος όλος θα είναι η ενασχόληση με τις δουλειές τις αγροτικές που είχε η περιοχή μας και η οικογένειά μας. Τους ευγνωμονώ γιατί με έδωσαν νόημα στη ζωή, αγάπησα τη γη, την αγαπώ, καλλιέργησα και καλλιεργώ ακόμα, διότι μου δίνει δύναμη. Εύχομαι λοιπόν επιτυχία, εύχομαι καλές αποδόσεις και κυρίως, επειδή έχουμε και πολιτικά πρόσωπα εδώ πέρα, κατανόηση στους αγρότες μας, διότι όσο χάνεται η αγροτιά μας και οι αγρότες, τόσο φτωχαίνει και χάνεται η Ελλάδα μας. Καλή επιτυχία.